η επιδημιολογική εικόνα που καταγράφεται στο νησί μας παραμένει αβέβαιη, επειδή γενικώς παρουσιάζεται απότομες εξάρσεις επιβεβαιωμένων θετικών κρουσμάτων. Το νοσοκομείο μας εξακολουθεί να δέχεται πίεση, αυξημένη πίεση θα έλεγα, και εκείνο που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι αυτοί που νοσούν κυρίως είναι άτομα μεγάλης ηλικίας. Δηλαδή έχει μεταφερθεί η επιδημιολογική εικόνα που επιβαρύνει το νοσοκομείο σε άτομα μεγάλης ηλικίας και κυρίως ανεμβολίαστος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 21 άτομα. Από τους 21, 5 είναι εμβολιασμένοι. Αλλά αυτοί οι 5 οι εμβολιασμένοι δεν νοσούν από COVID. Έχουν άλλες αιτίες. Μπορεί να είναι ορθοπαιδικό, χειρουργικό θέμα και έχουν έρθει. Παρατηρούμε τελευταία ότι υπάρχει και μεγάλο ποσοστό θανάτων. Κάτι που δεν είχαμε στο παρελθόν. Ναι, είναι κυρίως μεγάλης ηλικίας και ανεμβολίαστοι. Και υπήρχαν και άλλα προβλήματα που είχαν αυτοί. Δυστυχώς βέβαια είχαμε αρκετούς. Δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή από την αρχή της πανδημίας έχουν καταγραφεί στο νησί μας 116 θάνατοι. Υπάρχουν ανήλικα παιδιά που νοσηλεύονται με κορονοϊό? Υπάρχει ένα παιδί ηλικίας 10 ετών, το οποίο παρουσίασε κάποια συμπτώματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τον κορονοϊό, αλλά όμως επειδή είναι θετικός, τον κρατήσαμε στην κλινική COVID. Βγάλαμε στην αστολή 3 άτομα, εκ των οποίων ένας γιατρός, ο οποίος έπρεπε, σύμφωνα με τις οδηγίες, να έληξε το πιστοποιητικό του και έπρεπε να είχε κάνει την πρώτη δόση. Απλά είχε τεθεί 1 Σεπτεμβρίου σε αναστολή, νόσησε, οπότε έγινε άρση αναστολής και τώρα που έληξε και όφιλε να είχε κάνει το εμβόλιο, τέθηκε σε αναστολή επειδή ακριβώς δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Τι ειδικότητας γιατρός? Ογκολόγος, παθολόγος. Ένα άλλο θετικό στοιχείο που αφορά τους εμβολιασμούς είναι ότι αυτή τη στιγμή αναμένεται περί της 21 Φεβρουαρίου, δηλαδή σε περίπου 3 εβδομάδες, να έρθουν οι πρώτες 149.000, αν δεν επατώμε, δόσεις που αφορούν το... μάλλον 168.000 δόσεις που αφορούν το εμβόλιο της Novavax. Και αυτό το πράγμα, όπως έχουν πει και οι ειδικοί, για αυτούς που φοβούνται τη γεννητική συμμετοχή του εμβολίου mRNA, τώρα με το εμβόλιο αυτό ίσως να μην εμβολιαστούν και να μην το φοβούνται, επειδή χρησιμοποιεί παραδοσιακές